Για τρέλα. Σχεδόν σαν Harlem Shake. Σχεδόν αυτό το κομμάτι πάει να κάνει αυτό. Γεια σας, καλησπέρα σας και καλώς ορίσατε στο Homemade. Έχω πολύ μεγάλη χαρά που είμαστε εδώ ζωντανά να επικοινωνήσουμε κιόλας. Μας βρίσκεται στο Twitter, @homemademadtv. Είναι εθιστική αυτή η εκπομπή, σχεδόν όσο εθιστικό είναι το ολοκαίνιο φρουκτής από την Καρνιέ που κάνει τα μαλλιά σας να λάμπουν με όλη τους τη δύναμη. Σας είπα ότι μου τέλειωσε το κόκκινο και έχω ξεκινήσει το πράσινο. Α, άμα σας το είπα, εντάξει, αυτό θέλω μόνο να ξέρετε. Και μόλις μου τελειώσει και το πράσινο, θα αρχίσω και το κίτρινο και μετά θα σας κάνω ένα μικρό PowerPoint να σας δείξω ποιο ήταν το δικό μου αγαπημένο. Γιατί όχι. Λοιπόν, σήμερα, παιδιά, θα ασχοληθούμε με ένα θέμα το οποίο είμαι σίγουρη ότι έχετε αρχίσει να παίρνετε λίγο χαμπάρι εκεί έξω ότι υπάρχει. Και λέγεται Harlem Shake. Και όντως το κομμάτι του Αγάθωνα και των Κοζαμόστρα που θα μας εκπροσωπήσουν στην Eurovision έχει ένα μικρό έτσι λίγο Harlem Shake ύφος, με την έννοια ότι ξεκινάει πολύ ήρεμα. Τίνγκι, 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 τίνγκι. Και μετά αρχίζει όλη αυτή η τρέλα. Και πεθαίνω, τρελαίνομαι. Και κάπως έτσι είναι και το Harlem Shake. Είναι ένα καινούριο internet sensation viral YouTube φάση meme. Έμαθα να λέω. Το οποίο έχει ξεκινήσει εδώ και λίγο καιρό να μας εντυπωσιάζει. Βιντεάκια που δεν έχεις ιδέα. Άλεξ, γι' αυτό με κοιτάς έτσι. Έχεις ιδέα τι είναι το Harlem Shake? Α, ξέρεις, ωραία. Λοιπόν, βιντεάκια τα οποία κρατάνε 31 δευτερόλεπτα. Παίζει από πίσω το Harlem Shake το κομμάτι το ομώνυμο, το οποίο είναι ένα κομμάτι του, κάτσε να τον βρω, του Bauer, έτσι λέγεται ο τύπος. Και στο πρώτο μισό του κομματιού, που είναι τα πράγματα έτσι λίγο πιο down tempo, σε ένα περιβάλλον το οποίο είναι πάρα πολύ συνηθισμένο, ένα γραφείο, ένα δωμάτιο. Άνθρωποι κάνουν τις πρακτικές τους έτσι όπως θα τις κάνανε και ένας μόνο τύπος στο πρώτο μισό του κομματιού συνήθως φοράει μια μάσκα ή μια περούκα ή κάτι, κάνει μια πολύ περίεργη κίνηση, επαναλαμβανόμενη, αλλά όλοι οι υπόλοιποι που βρίσκονται στο χώρο δεν του δίνουν σημασία και στο δεύτερο μισό γίνεται πανικός, τρελαίνονται οι άνθρωποι που συμμετέχουν σε αυτό. Θα σας δείξω πάρα πολλά τέτοια πράγματα, γιατί φυσικά το Harlem Shake πρέπει να το τερματίσουμε κάπου εδώ. Ίσως κάποια στιγμή να κάνουμε κάτι και στο. Και εμείς εδώ στο MAD γι' αυτό. Θα δούμε. Κάτι θα γίνει, δεν μπορεί να μην παίξουμε κι εμείς λίγο Harlem Shake. Τώρα δεν σας ακούω σχεδόν καθόλου, αγαπημένοι μου από το Control, να το γνωρίζετε. Θέλω βασικά να επικοινωνήσουμε, μας κάνετε mention στο Homemade MAD TV. Νομίζω ότι ήδη έχετε ξεκινήσει κάποια από εσάς και επειδή μου έχετε λείψει, θέλω κατευθείαν να κάνουμε μια πρώτη στάση στο Twitter για να δούμε τι συμβαίνει. Το Harlem Shake τώρα δεν ξέρω πώς θα μπορούσαμε να το σχολιάσουμε. Δεν ξέρω τι θα μπορούσα να σας ρωτήσω σε σχέση με το Harlem Shake. Αλλά αν, ας πούμε, έχετε κάποιο αγαπημένο Harlem Shake που έχετε εντοπίσει, μπορείτε να μας λινκάρετε για να το δείξουμε στον αέρα. Γιατί είναι, ξέρω εγώ, το αγαπημένο σας. Για να πάμε να δούμε λοιπόν τι λέτε εσείς. Ο φίλος Δημήτρης Σκυλοβαρεμάρας ρωτάει γιατί πήγε ο Αγάθωνας στην Eurovision, η Θωμαΐς έπρεπε να πάει. Γιατί τον ψηφίσανε περισσότεροι άνθρωποι τον Αγάθωνα. Γι' αυτό πήγε στην Eurovision. Έτσι είναι τα πράγματα. Όχι, ο Δημήτρης λέει Harlem Shake τα spy, by the way, λοιπόν αυτές τις μέρες, sorry, είχαμε Eurovision, σωστό Δημήτρη. Η φίλη Ήριδα το ρώτησε αυτό για τον Αγάθωνα που έπρεπε να πάει η Θωμαΐς. Η Κάτια λέει, Μέρη, αύριο κλείνω ένα χρόνο directioner, συγκινημένη. Χρόνια πολλά, λέμε χρόνια πολλά για αυτήν την επέτειο. Και σε άλλα χρόνια directioner, εύχομαι. Ο Ζάχος λέει, επιτέλους θα δω Homemade, το έβλεπα από το YouTube τις τελευταίες μέρες. Ναι, παιδιά, αυτό πράγματι μπορεί να συμβεί. Γιατί όλες οι εκπομπές ανεβαίνουν στο YouTube, στο επίσημο channel μας, MAD TV Greece. Έτσι μας εντοπίζετε και κάνετε subscribe. Και αν έχετε χάσει κάτι, αν θέλετε να το ξαναδείτε, το τσεκάρετε στο YouTube. Η φίλη Ζωή λέει, πολλά φιλιά στην αδερφή μου Δήμητρα που είναι Γερμανία και πάλι σας βλέπει. Αχ, πολύ χαίρομαι, γιατί όντως μέσα από το YouTube μπορείτε και μέσα από το official channel μας να μας βλέπετε 24 ώρες 24 ώρο κανονικά. Το πρόγραμμα του MAD. Ο Νίκ λέει να πω στο Μαυροκεφαλίδι να μου κάνει ένα μάθημα στο Harlem Shake. Δημήτρη, θα κατέβεις στο τέλος εκπομπής να μου κάνεις μάθημα? Όχι ψέματα, θα κατέβεις να μου κάνεις μάθημα? Ναι, βάλε, δώσε λίγο Harlem Shake. Θα ξεκινούσα έτσι και θα έκανα έτσι εγώ. Μέχρι να πάει το... Και τώρα τρέλα! Τρέλα, τρέλα! Η φίλη Παλίριδα λέει ναι, πήρα πρώτη θέση. Α, εννοείς ότι πρώτη μας έστειλες μήνυμα, δεν ξέρω. Η φίλη Believer SY μας στέλνει την αγάπη της και στέλνουμε άλλη τόση πίσω. Και πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε να βλέπουμε τι κατάσταση είναι αυτό το πράγμα το Harlem Shake. Το Harlem Shake λοιπόν
Καταρχάς δεν πρέπει να το συγχύζουμε με το original Harlem Shake, το οποίο πέρα από κομμάτι αυτού του Bauer, είναι και ένας κανονικός χορός. Αυτός ο κανονικός χορός, που είναι ένα συγκεκριμένο είδος χορού που λέγεται έτσι, το μάτι μου λίγο εσάς, ξεκίνησε να χορεύεται στο Harlem, λογικό, το 1981. Έγινε όμως πιο γνωστό 20 χρόνια μετά, το 2001, όταν ένας τύπος, ο G. Depp, έβαλε λίγο από το Harlem Shake στο μουσικό του βίντεο Let's Get It. Λες να το ψάξω να το βρω αυτό. Γιατί όχι, να είναι η πρώτη φορά που έχει χρησιμοποιηθεί το Harlem Shake, θα σας το δείξω συνέχεια. Και από εκεί ξεκίνησε η ιστορία του, του Harlem Shake, ο οποίος είναι ένας χορός που συνήθως χορεύεται στην Αμχάρα, που είναι μια περιοχή της Αιθιοπίας. Και εκεί στην Αμχάρα λέγεται Εσκίστα. Ή Έσκιστα. Δεν ξέρω. Ή Εσκιστά. Δεν ξέρω. Και στο Harlem το έφερε ένας άλλος τύπος που λεγόταν Albi. Το Φεβρουάριο του 2013, αυτόν τον μήνα που διανύουμε ούτως ή άλλως, 5 τυπάκια από την Αυστραλία αποφάσισαν να φτιάξουν ένα βίντεο για το Harlem Shake, αυτά τα 31 δευτερόλεπτα που σας έλεγα νωρίτερα. Στις 2 Φεβρουαρίου, για την ακρίβεια, έγινε αυτό το πρώτο βίντεο. Τα παιδιά αυτά, οι 5 νεαροί από το Queensland της Αυστραλίας, έχουν μια ομάδα που λέγεται The Sunny Coast Skate και πήραν αυτή την έμπνευση να κάνουν το δικό τους DIY Harlem Shake βιντεάκι από έναν vlogger. Οι vlogger είναι σαν τους blogger, μόνο που κάνουν βίντεο, άρα κάνουν vlogs και όχι vlogs, που λέγεται Filthy Frank. Και έτσι κάπως το Harlem Shake έχει μπει στη ζωή μας. Αν πρέπει να πάμε σε διαφημίσεις, να πάμε και μόλις επιστρέψουμε, να έχω τελειώσει με όλες αυτές τις πληροφορίες που έχω να σας πω, να βλέπουμε μόνο. Τι λέτε? Λέω να το κάνουμε έτσι, να πάμε σε break και να επιστρέψουμε μόνο με βίντεο. Χαμό. Ρε παιδιά, ψάχνω να βρω το original, ρε παιδιά, και δεν μπορώ να το βρω. Το original. Μα γράφουν όλα τα βίντεο original του Harlem Shake. Αυτό εδώ πιστεύεις ότι είναι το original, Δημητρό μου? Αυτό εδώ. Αυτό που φοράνε χαμαστά φορμάκια. Ωραία, οκ, οκ, οκ. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε να βλέπουμε Harlem Shakes. Αυτό μας νοιάζει. Σας έλεγα νωρίτερα σε όλα αυτά τα βιογραφικά πράγματα κτλ. Κτλ. Ότι ο πρώτος που έφερε το Harlem Shake λίγο πιο στο mainstream ήταν το 2001 μέσα από το βίντεο κλιπ του Let's Get It. Ο G. Depp, Black Rob κτλ. Μαζί με τον P. Diddy κιόλας. Το βρήκα εγώ αυτό το βίντεο, το έχω ανοίξει, θέλετε να το δείξουμε λιγάκι. Αν και δεν καταλαβαίνω σε καμία περίπτωση που είναι το Harlem Shake. Δεν ξέρω τι από όλα αυτά το Harlem Shake, αλλά από εκεί λέει έγινε λίγο πιο mainstream. Κάτσε να ψάξω. Λες να είναι κάπου εδώ. Αυτά κάτι γυμνές βλέπω εδώ πέρα να τρίβονται. Εγώ για το θέμα της ιστορίας σας το δείχνω και αυτό για να το ξέρετε και πάμε να δούμε αυτό το πρώτο Harlem Shake έτσι όπως ξεκίνησε. Σύμφωνα πάντα με τον Δημήτρη Μαυροκεφαλίδη και μετά θα σας δείξω ποιο νομίζω ότι είναι εγώ αυτό που ξεκίνησε. Για πάμε, βλέπετε. Αυτή είναι η αγαπημένη κίνηση. Συνήθως όσων κάνουν Harlem Shake. Βέβαια νομίζω ότι δεν είναι σωστά. Κάτσε, θα δούμε. Λοιπόν, αν αυτό είναι το original Harlem Shake, δεν είχαν κάνει κάτι σωστά ή εξελίχθηκε στη συνέχεια. Γιατί δεν είναι σωστό έτσι όπως έχει γίνει. Κανονικά πρέπει να είναι σε ένα χώρο που μόνο ένας θα κάνει μια κίνηση και οι άλλοι θα είναι αδιάφοροι. Και μετά όλοι μαζί θα τρελαίνονται. Αυτός ο κύριος τι έχει πάθει εδώ? Τι ελαστικότητα είναι αυτή? Συγχαρητήρια πρώτον και κύριον. Αλλά δεν νομίζω ότι είναι πάρα πολύ το original αυτό. Σε original, και συγγνώμη κιόλα. Συγγνώμη. Εγώ έχω βρει αυτό. Με φόβο ψυχή σας τα δείχνω όλα αυτά τα βίντεο, να ξέρετε. Γιατί κάνουν μόνο τρέλες και σεξουαλικά. Και όλοι κάνουν έτσι, αυτή την κίνηση. Αυτό είναι το σωστό Harlem Shake. Είναι κάποιος άσχετος μέσα στη μέση. Όλοι οι υπόλοιποι κάνουν αυτό που είναι να κάνουν. Και στο δεύτερο μισό συμμετέχουν όλοι και τρελαίνονται. Δεν μπορώ, είναι τόσο βλακία το Harlem Shake. Και είναι οι άνθρωποι τόσο ελαστικοί. Πετάνε τα άκρα τόσο παντού.
Ωραία. Ξέρεις τι, αυτό που έχει και. Τσάκα, τσάκα, τσάκα. 13 εκατομμύρια views, Δημήτρη. Sorry, αλλά νομίζω ότι είναι πιο original από τα άλλα που είδαμε. Συγγνώμη. Τι λες? Δεν μιλάς? Σε έχω κατατροπώσει? Βαριέσαι? Μιλάει, αλλά δεν τον ακούω, ε. Αχ, τρελαίνομαι όταν μιλάτε και δεν σας ακούω, γιατί δεν έχω το καλώδιο εκεί που θα έπρεπε. Τι έλεγες λοιπόν, Δημήτρη μου? Έχω ένα point. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ, να είσαι καλά. Αυτό ήταν λοιπόν το Original Harlem Shake. Από τότε έχουν βγει πάρα πολλά. Μέχρι και ο Στρατός αποφάσισε να δώσει και εκείνος τη δική του εκδοχή στο Harlem Shake. Καλά, τώρα λέω Στρατός, μην εντυπωσιαζόμαστε κιόλας. Στον Αμερικάνικο στρατό, πολύ συχνά μπορεί και να βαριέσαι. Οπότε έχεις λίγο ελεύθερο χρόνο να κάνεις τέτοια. Να, πάντα βαριέσαι, ναι. Πάμε να δούμε τι έχει κάνει ο Στρατός για Harlem Shake. Τρελαίνομαι. Θα πεθάνω. Είναι τέλειο. Εντάξει, είναι πολύ εντυπωσιακό, ρε. Κοίτα αυτόν εδώ, κοίτα αυτόν εδώ. Σκουλίκι, ναι. Κοίτα αυτόν εδώ. Κοπανάκι και πάλι. Έλα, εντάξει, αυτό ήταν πολύ εντυπωσιακό. Γιατί πάντα είναι αυτό το γύρισμα. Όταν γυρνάει από την μια εικόνα στην άλλη που όλοι τρελαίνονται, είναι πάρα πολύ εντυπωσιακό. Το δεύτερο, την πρώτη σειρά, εννοείς αυτό. Α, στο Army. Για να δούμε αυτό το Harlem Shake που έχει και λίγο Angry Birds μέσα, πώς εξελίχθηκε. Πάμε. Τερορίτσα. Angry Birds, κανονικά. Ρε, είναι τέλειο, ρε! Εγώ τρελαίνομαι. Θα το κάνουμε κι εμείς εδώ στο MAD. Το κάνατε. Στο ραδιόφωνο το κάνατε. Και θα το... Α, το επίσημο θα το κάνουμε αύριο μεθαύριο. Εντάξει. Θα είμαι εγώ πρωταγωνίστρια. Ναι, θέλω να είμαι. Εντάξει, θα το κάνουμε. Οπότε τώρα θα σας πορώσουμε με τη σημερινή εκπομπή για όλα αυτά τα Harlem Shake και μετά θα σας τα δείξουμε. Που από ό,τι βλέπω έχει γίνει σε ραδιόφωνο. Έχει εδώ ένα compilation με πάρα πολλά. Να το δείξουμε. Για πάμε. Θα τερματίσουμε το Harlem Shake. Αχ, όχι. Ρε εσύ, τι γίνεται, ρε. Το Harlem Shake. Αυτό είναι τέλειο. Είναι τέλειο, παιδιά. Αυτό είναι τέλειο. Σου καίει το μυαλό. Το πυροσβεστικό τώρα. Πολύ ωραία κουνιέται ο Μεσαίος. Μπράβο. Και ξαφνικά βγαίνει ο Spider-Man, ένα κοτόπουλο και ο πυροσβέστης, ο οποίος κουνιέται θεαματικά καταπληκτικά, δηλαδή συγχαρητήρια. Εντάξει, εδώ είναι ο τερματισμός Harlem Shake, το έχουμε και compilation, το ένα πίσω από το άλλο. Εντάξει, αυτό απλά είναι όλοι όρθιοι και κάνουν κάτι. Έχουμε δει πιο εντυπωσιακά. Κι άλλο. Κολοτερολίτα, wet town. Τι είναι αυτό, αίθουσα αναμονή σε κάποιο γραφείο. Όπα, ρε κάμπια! Αυτή η κυριολέα πώς σας φαίνεται, που είναι μιας κάποιας ηλικίας. Αλλά παρόλα αυτά, Harlem Shake. Κολοτερορίτα! Τι σημαίνει, φέρουμε.
Δώσε που σάρει το λαό σου. Και το αρκουδάκι πίσω τέλειο. Κολοτερορίτα. Λοιπόν, υπάρχει στο Yahoo εννοείται ερώτηση τι σημαίνει το κολοτερορίτα. Fun to say, but I have no idea, I'm saying, he's saying. Α! Α, ξέρεις τι σημαίνει! Δεν λέει κολοτερορίτα, λέει, μισό λεπτό, κον, μισό, έλα γιατί έχει βγει και στο δικό μου υπολογιστή τώρα, βρήκε να κολλήσει η κατάσταση. Είναι σπανικά και λέει κον λος τερορίστας, που σημαίνει μαζί με τους terrorists. Βέβαια δεν είμαι πάρα πολύ σίγουρη αν αυτό είναι μια αλήθεια. Κον λος τερορίστας. Εδώ τι θα γίνει με το παιδάκι και τη γονή. Πάντως, άμα με θέλετε πρωταγωνίστρια, θα φέρω τη στολή του λαγού μου να φορέσω. Έχω μιλήσει τόσο πολύ για αυτή, για αυτήν την πιτζάμα, που δεν γίνεται να... Πρέπει να τη φορέσω κάποια στιγμή. Το παιδάκι είναι ακόμα εδώ. Αυτά είναι τα πιο παλιά και γνωστά. Το Harlem Shake, δηλαδή, είναι αυτό. Είναι να κουνιέσαι κατά αυτόν τον σεξουαλικό, κατά τα άλλα τρόπο. Κατά τα άλλα, γιατί εδώ δεν είναι καθόλου. Τρέλα. Τρέλα, τρέλα, δες το. Κάθε φορά υπάρχει ένας που κλέβει την παράσταση τόσο πολύ έντονα. Ναι, καταλάβατε για ποιον μιλάω. Και πάντα υπάρχει κάτι σε πουλί. Κάτσε, βαρέθηκα τώρα. Θα πάμε σε ένα break ή θα πάμε στο YouTube ή θα πάμε στο Twitter, sorry. Πάμε Twitter να δούμε τι λέει. Ο Άλεξ λέει, γράψε στο Maryland γι' αυτό, για το Harlem Shake, να γράψε στο Maryland. Τι να γράψω, εδώ κάνουμε ολόκληρη εκπομπή. Αυτό είναι πιο. Θέλει να έχει περισσότερο εικόνα, βρε παιδάκι μου. Ο Μάριος λέει ότι υπάρχει Cyprus. Μάριος, Τίνα, Μάριος, δεν ξέρω. Λέει ότι υπάρχει Cyprus version για το Harlem Shake, την οποία θα δούμε αμέσως τώρα, εννοείται. Και φαντάζομαι να έλεγε Colon Terroritan. Το πιάστε. Αστείο. Βάλε να δούμε. Το Λύκειο Λατσίων. Έλα, πολύ καλά, πολύ καλή δουλειά έχουν κάνει, ρε. Μπράβο στο Λύκειο Λατσίων, δεν ξέρω τι στο καλό. Συγχαρητήρια που το κάνανε πάρα πολύ ωραία. Μπράβο τους. Η φίλη Ρίδα λέει: έχω σκάσει τα γέλια, κλαίω τα γέλια, ειδικά το βιντεάκι με το στρατό. Όντως ήταν πάρα πολύ ωραίο. Ο Σπύρος λέει: μόλις βρήκα με τι θα κάψω τον εγκεφαλό μου στις επόμενες ημέρες και εβδομάδες. Σπύρο, πολύ χαίρομαι που σε βοηθάμε σε αυτά τα πράγματα. Ήρθα, μας έχει στείλει πάρα πολλά. Να πούμε και ένα χρόνια πολλά στη Ριάννα, λέει ο Ζάχος. Ριάννα, happy birthday to you. Σήμερα έχει γενέθλια η Ριάννα. Θέλεις να μου πεις ότι έχει την ίδια μέρα γενέθλια με το Θέμη Ροκαντά και τον Κωνσταντίνο Μπουρούνη, διευθυντή προγράμματος του καναλιού μας. Και το γιο του Αλέξανδρου. Αυτό το είπα. Οπότε, happy birthday, Ριάννα, happy birthday, Θεμούκο, happy birthday, Κωνσταντίνε. Και γε του Αλέξανδρου. Συγχαρητήρια, υγεία πάνω απ' όλα, αυτό σας εύχομαι. Πάμε break. Τι έγινε, σωστά. Θα πάμε σε ένα break και μόλις γυρίσουμε θα σας δείξω Harlem Shake νεοσμυρνιώτικο από φίλους μας. Ο ένας από αυτούς είναι αδερφός γνωστού pop rockstar. Ξέρα. Πείτε μου ποιος και γιατί θυμήθηκε αυτό το κομμάτι τώρα. Και αφήστε να το ακούμε. Ποιος. Νίκος Βασιλική. Μπράβο ρε Νίκο. Μα ρε παιδιά, αφού δεν τα αφήνουμε εκεί το κινητό μου, κάνει αυτό το θόρυβο. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, μιλάμε για το Harlem Shake. Εννοείται σήμερα ότι έχουμε πάθει αυτό. Έχω βρει και την ελληνική version στη Νέα Σμύρνη γυρισμένη. Θα σας τη δείξω σε πάρα πολύ λίγο.
Υπάρχει ένα πράγμα. Έλα, μπείτε λίγο εδώ στο Facebook, παρακαλώ. Let's do the Harlem Shake, λέγεται. Greek Edition. Τρελό, τεράστιο Harlem Shake με άπειρη τρέλα. Σας περιμένουμε όλους με τις παρέες σας. Αυτό εννοείς. Αυτό όμως πού στο καλό είναι. Μαλτέζου. 39. Στο Reborn Training. Εκεί πρέπει να πάμε. Οκ. Πότε θα το κάνουμε αυτό. Να σας πω κάτι, γι' αυτό δεν μ' αρέσουν τα events στο Facebook, γιατί ποτέ δεν καταλαβαίνω τι εννοούνε. Μήπως εννοούν 25 Φεβρουαρίου στις 10 η ώρα το βράδυ. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να συγκεντρωθούμε εκείνη την ώρα, γιατί θέλω να πάω. Έρεσε Δημήτρη, εσύ που τα χειρίζεσαι καλά αυτά τα μαντζέβελα, πες μου. Τσέκαρε το, αλλά υπάρχει αυτό το πράγμα, το Let's Do The Harlem Shake. Μέχρι στιγμής θα πάνε μόνο 43 άνθρωποι. Ενώ νομίζω ότι πρέπει να πάνε κι άλλοι. Και θα ήθελα να σας δείξω και αυτό εδώ, το οποίο είναι γυρισμένο στην πλατεία της Νέας Σμύρνης, που αγαπώ πολύ. Ότι κάνουμε μούρ στον Τζον Στρατή με Κέιλ. Πλατεία Νέας Σμύρνης, τέλειο. Το καροτσάκι που το βρήκανε τα άτομα, ρε παιδιά. Έλα ρε Νέα Σμύρνη τρέλα. Και ο σκύλος. Και ο σκυλάκος μαζί. Εντάξει, τους μισούς από αυτούς τους ξέρω. Ντρέπομαι γι' αυτό, αλλά τους ξέρω. Τι να γίνει τώρα. Και είναι φοβερά πορωμένη και ενθουσιασμένη με όλο αυτό το πράγμα που λέγεται Harlem Shake. Να μου επιβεβαιώσετε αν πρέπει την Δευτέρα 25 του μήνα, 10 ώρα το βράδυ να πάω στο Reborn Training Μαλτέζου 39, γιατί αν είναι πρέπει να το κάνουμε όλοι μαζί αυτό το Harlem Shake, έτσι πιστεύω. Εδώ το έχουν κάνει underwater, δεν θα το κάνουμε over the water, να δούμε αυτό το underwater που δεν ξέρω πόσο εντυπωσιακό πρέπει να είναι, αλλά θα είναι φοβερά. Πατάω play, είσαστε έτοιμοι. Τέλεια. Ρε πώς το κάνουν αυτό και κρατάνε την ανάσα τους 15 δευτερόλεπτα. Α, 15 δευτερόλεπτα δεν είναι πολύ. Κοίτα. Α, κάτσε. Ο Δημήτρης βρήκε ένα άλλο. Δηλαδή, άμα το ψάξω στο Facebook, θα το βρω Harlem Shake της Αθήνας. Για μπείτε μαζί μου, να μην ψάχνω μόνη μου. 3.712 άνθρωποι θα πάνε. Harlem Shake Athens. Ψάχνουμε. Αυτό εδώ. Γιατί δεν είναι αυτό. Harlem Shake. Πού το βρήκες να το βρούμε κι εμείς. Όχι κολλητά. Harlem Shake Athens. Δεν μου βγάζει κάτι άλλο. Τέλος πάντων, ο Δημήτρης λέει ότι το μεγάλο event του Harlem Shake θα γίνει το Σάββατο στις 2 στο σταθμό Θησίο. Με φόντο την Ακρόπολη, για να προάγουμε και τον τουρισμό μας. Το βίντεο θέλει να είναι το μεγαλύτερο που θα έχει γίνει σε κόσμο. Και μπορείτε να βρεθείτε κι εσείς. Και πρέπει όμως να πάτε μια συγκεκριμένη μεταμφίεση. Εντάξει, να σας πω κάτι. Απόκριες. Δεν έχουν ξεκινήσει οι απόκριες. Ξεκινάνε. Τι στο καλό. Θα μπορέσετε να βρείτε μια μάσκα, μια αυτό, ένα κάτι πανεύκολα. Δεν το συζητώ. Οπότε, αν θέλετε, πηγαίνετε και εκεί 2 η ώρα το μεσημέρι, με συγχωρείτε, στο σταθμό του Θησίου για να κάνουμε Harlem Shake με φόντο την Ακρόπολη. Μπορεί να περάσω και εγώ. Γιατί το κάνουν μέχρι και τα σκυλάκια. Κοίτα και αυτό το Harlem Shake. Δεν ξέρω πώς θα εξελιχθεί, αλλά είμαι πολύ περίεργη να δω τι γίνεται εκεί. Α, το έχουν κάνει έτσι λίγο. Εντάξει, κοίτα, έχει πλάκα. Όχι ρε φίλε, είναι τέλειο! Ah!
Εντάξει, είναι καταπληκτικό θαρό. Νομίζω ότι είναι τέλειο, στα αλήθεια. Αυτό με τα puppies ήταν φανταστικό. Ας πάμε άλλη μία μέχρι το Twitter να δούμε τι γίνεται. Η Ευαγγελία λέει παντζουρλισμός με το Harlem Shake. Η Kendall και η Kylie Jenner με τον Ryan Seacrest έκαναν δικό τους μπες και δες. Μα δεν μπορώ όταν μου λέτε τι να κάνω και μετά δεν μου βάζετε και το link για να το δω. Κανονικά, Ryan Seacrest, Harlem Shake. Εύχομαι να μου το βγάλει. Αυτό! Για να πάμε να δούμε. Η Kendall και η Kylie Jenner, ξέρετε, είναι οι αδερφές... Kardashian, οι πιο μικρές. Αυτή γελάει λίγο. Ωραία, σύγκρις τα γέρα τους, ε. Και δεν πήγε μαζί με τους υπόλοιπους, κράτησε τη θέση του. Εντάξει, τρελαίνομαι. Ευχαριστώ, Ευαγγελία. Η Evan λέει, Mary, ευχαριστώ, να κάνουμε ένα αφιέρωμα στις Little Mix. Ποιες είναι οι Little Mix, να κάνουμε ένα αφιέρωμα, δεν τις ξέρω. Η Kate λέει, Mary, έχω να πω πως χάνω το μεσημεριανό μου ύπνο για να σε δω. Kate. Kate, έλα λίγο να σου πω. Κοιμάσαι το μεσημέρι. Εντάξει. Κατάλαβες, ε. Ότι πραγματικά έχουμε να κοιμηθούμε μεσημέρι από 6 χρονών. Γιατί πρέπει να στο κοπανάς, είναι αυτή η γλυκιά ώρα της σιέστας που πάντα βγαίνει σε όλους μας. Βγαίνει, είναι το βιολογικό μας ρολόι. Έτσι, στη μέση της ημέρας θέλεις 10 λεπτά κάπου να τοποθετήσεις το κορμάκι σου. Συγγνώμη που σου χαλάμε το μεσημεριανό σου ύπνο, αλλά πάλι σκασίλα μου! Κοιμάσαι τόσα χρόνια μεσημέρι και εμείς έχουμε να κοιμηθούμε άλλα τόσα. Η Αρχοντούλα λέει αυτό να δείξει. Και μου έχει βάλει και link. Σε ευχαριστώ, Αρχοντούλα, γιατί είσαι πάρα πολύ... Α, αυτό το δείξαμε, βρε, Αρχοντούλα. Εννοείται το δείξαμε αυτό, βέβαια. Μόλις το δείξαμε. Ήρυδα λέει, βρε, Μέρη, δεν είμαι εγώ, Ήρυδα, Ερμιόνη είμαι. Ήρυδα και Ερμιόνη, θα ήθελα, μέσα σε όλα αυτά τα αγαπάτε τον Σταν και τον Justin Bieber, να βάλετε και λίγο το όνομά σας. Μπερδεύομαι. Μέσα στις δύο μπερδεύομαι. Δεν μπορώ να σας ξεχωρίζω. Αλλά έχεις δίκιο. Η Ερμιόνη είναι αυτή που αγαπάει τον Μπίμπερ, η Ήρυδα είναι αυτή που αγαπάει τον Σταν. Ερμιόνη, Μπίμπερ, Ήρυδα, Σταν. Ωραία. Η Κάτια λέει το τελευταίο με αυτόν που κράταγε ήταν φανταστικό. Τι κράταγε, κράταγε κάποιος κάτι κακό, δεν ξέρω. Η Ζωή λέει να σε δω να πρωταγωνιστείς και τι στον κόσμο. Εννοείται ότι θα πρωταγωνιστείς στο δικό μας Harlem Shake. Τώρα το είπατε, δεν θα το πάρετε πίσω, με ξέρετε πώς είμαι. Η Εύα λέει ναι, αλλά όσο απαιτεί τη Μέρη με την πιτζάμα λαγός πρωταγωνιστή. Ναι, εννοείται ότι επίσης ήταν με την πιτζάμα λαγός. Ο Άλεξ επιμένει να γράψει τη Maryland γι' αυτό και να το ονομάσω The One Thing About Harlem Shake. Εντάξει, θα δούμε. Έχουν έρθει και 3 καινούργια tweets. Η Ήρυδα που αγαπάει το Stan λέει τι γλυκούλια που ήταν τα σκυλάκια τα θέλω. Η Μαρία λέει εντάξει θέλει τα σκυλάκια. Η φίλη Βάσε λέει σ' αγαπάμε και εγώ σας αγαπάω πίσω. Και τι μου έχει στείλει, μίλησε λίγο στον υπολογιστή. Μείνησε για λίγο. Να κλείσουμε δίνοντας πληροφορίες για το event. Okay, γιατί όχι. Νομίζω, για αυτό το event που θα θέλουμε να μαζευτείτε όσο περισσότεροι γίνεται για να κάνουμε κι εμείς ένα πολύ μεγάλο Harlem Shake με φόντο την Ακρόπολη. Αυτό που είναι η Ακρόπολη σε κάθε τι τέτοιο από το cover του Call Me Maybe μέχρι το Harlem Shake την έχουμε εκεί από πίσω φόντο, την κακομοίρα και αυτή την Ακρόπολη. Εντάξει. Θα μου πεις είναι πολύ χαρακτηριστικό, εντάξει, δεν διαφωνώ και σε αυτό. Αλλά εδώ μου έχει στείλει στο mail μου ο Δημήτρης τις πληροφορίες, οπότε θα τις ανοίξω για να δω τι είναι ακριβώς αυτό που συμβαίνει. Φορτώνει, παιδιά, φορτώνει. Ωραία, μπείτε. Το Harlem Shake Athens, που κανονικά θα πρέπει να το είχα βρει κι εγώ έτσι, αλλά δεν το βρήκα. Το Σάββατο λοιπόν 23 του μήνα στις 2 στο σταθμό Θησίο θα διοργανώσουμε το Harlem Shake της Αθήνας με φώτο την Ακρόπολη. Θέλω να είναι το μεγαλύτερο στον κόσμο. Το χορό θα ανοίξει ο Μικαίους, whatever, δεν τον ξέρω εγώ αυτό. Το photo shooting θα καλύψει η ομάδα του Instagram. Να είστε όλοι εκεί στις 2, σας περιμένουμε. Ήδη θα πάνε 3.716 άνθρωποι και μέσα σε αυτούς η Φωτεινή Κορέ. Εντάξει. Θα είμαστε όλοι εκεί, ίσως να πάνε 1.489 και έχουν προσκληθεί 35.000 άνθρωποι. Wow! Θα συσπηρωθούμε. Ναι! Θα κάνουμε το μεγαλύτερο Harlem Shake. Ναι! Θα κάνουμε και εδώ στο Monday ένα Harlem Shake. Ναι! Τέλεια! Θα τα πούμε ξανά την Παρασκευή στις 4. Yay! Mary.
Η Μέρη λέει, όχι. Μέρη. Θα τα πούμε την Παρασκευή στις 4. Να περάσετε πολύ όμορφα ό,τι και αν επιλέξετε να κάνετε σήμερα. Εγώ θα πρότεινα, επειδή Τετάρτη είναι, είναι η μέση της εβδομάδας, θα πρότεινα το βράδυ να χαλαρώσετε με ένα ωραίο μπανάκι, να λούσετε τα μαλάκια σας με φρουκτίζα από την Καρνιέ για να τα κάνετε να λάμπουν με όλη τους τη δύναμη, αυτό δηλαδή που θέλουμε όλα τα κορίτσια. Θα βρείτε τη δική σας αγαπημένη μυρωδιά, γιατί αυτό είναι το ξεχωριστό και το ιδιαίτερο στα συγκεκριμένα σαμπουάν, ότι μυρίζουν πολύ πιο έντονα από ό,τι έχετε μυρίσει ποτέ σαμπουάν. Βρίσκετε το δικό σας αγαπημένο, κάνετε αυτό που δεν επιτρέπετε να κάνετε στο σούπερ μάρκετ, που ανοίγετε το καπάκι και μυρίζετε, για να δείτε τι θα πάρετε. Δεν επιτρέπετε, αλλά το κάνετε. Και εγώ το κάνω. Και λούζεστε, σκεπτόμενοι εμάς, γιατί όχι. Καλά να περάσετε, φιλάκια πολλά, τα λέμε την Παρασκευή.